Έχει γίνει ρουτίνα πλέον, μετά από κάθε έκθεση πεπραγμένων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, να ερχόμαστε εδώ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και να κάνουμε μία συζήτηση, κάποιοι να καταγγέλουμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, να κάνουμε μία συζήτηση, ο πρόεδρος να λέει τα δικά του, να λέει για το προσωπικό που δεν έχει, για τις υποδομές που δεν έχει, για την ομολογία που τον δεσμεύει και του δένει τα χέρια και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, και τελικά εκ του αποτελέσματος να μην αλλάζει τίποτα, ή μάλλον τα πράγματα να αλλάζουν κάθε φορά και να πηγαίνουν από το κακό προς το χειρότερο. Ειδικά όσον αφορά το ΚΚΕ, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και σε αυτή την έκθεση πεπραγμένων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Την περίοδο 2018-2019 που αφορούσαν οι τελευταίες εκθέσεις, η προβολή του ΚΚΕ ήταν περίπου στο μισό της εκλογικής του δύναμης. Τώρα έχουμε φτάσει στο 1/3 της εκλογικής δύναμης, 1,9% σε σχέση με τα δελτία ειδήσεων των πανελλαδικής εμβέλειας καναλιών και ιδιωτικών και της κρατικής ΕΡΤ. Ακόμη όμως και αυτά τα στοιχεία είναι πλασματικά. Και γιατί είναι πλασματικά? Γιατί τι έχει μεσολαβήσει από το 2020 μέχρι σήμερα, ειδικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενημέρωσης? Υπήρξαν τα νέα δεδομένα που διαμόρφωσε, για παράδειγμα, η πανδημία. Ή υπήρξαν τα νέα δεδομένα που διαμόρφωσε στη συνέχεια και σήμερα ο πόλεμος. Υπήρξαν δηλαδή οι λοιμοξιολόγοι, οι πνευμονολόγοι, τα συναφή επαγγέλματα που συμμετείχαν στις εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων, όχι με βάση την επιστημονική τους ιδιότητα, αλλά κυρίως με βάση το αν αναπαράγουν την κυρίαρχη κυβερνητική θεωρία της ατομικής ευθύνης. Ορισμένοι μάλιστα τέτοιοι επιστήμονες ήταν και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Έγιναν υπουργοί στη συνέχεια. Και σήμερα έχουμε, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου τη θέση των λοιμοξιολόγων που έκαναν πολιτική έχουν πάρει οι διεθνολόγοι που κάνουν πολιτική και αναπαράγουν ξανά το κυρίαρχο ευρωατλαντικό αφήγημα. Αυτά, για όλα αυτά δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία και δεδομένα. Και όλα αυτά όμως επιδρούν και επηρεάζουν την πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα δελτία ειδήσεων. Το λέω αυτό για να υπογραμμίσω ότι η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη σε σχέση με αυτό που περιγράφουν οι εκθέσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Τι επικαλείστε κάθε φορά ως δικαιολογία, ως άλοθη? Επικαλείστε την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως είναι η απόφαση 27 του 2020, που κατά τη γνώμη μας αυτή η ομολογία διαμορφώθηκε κατά παραγγελία, και το επαναλαμβάνω, κατά παραγγελία των καναλαρχών, προκειμένου να θωρακιστεί η πλήρης ασυδοσία τους όσον αφορά τον αποκλεισμό κομμάτων. Σημειωτέων, και δεν είναι τυχαίο αυτό, ότι η πλειοψηφία αυτών των αποφάσεων και η επίμαχη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 27 του 2020 εκδόθηκε για την ακύρωση προστήμων που επιβλήθηκαν στα κανάλια σχετικά με τον αποκλεισμό του ΚΚΕ. Υπήρξαν πρόστιμα δηλαδή που επιβλήθηκαν στα κανάλια για τον αποκλεισμό του ΚΚΕ, η πλειοψηφία των αποφάσεων αυτό αφορά, και έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας με αυτή την απαράδεκτη νομολογία προκειμένου να νομιμοποιήσει αυτή την πρακτική, την οποία εσείς επικαλείστε σήμερα ως άλοθη, για να δικαιολογήσετε την απραξία σας σε σχέση με αυτό που συμβαίνει. Τι λέει αυτή η απόφαση 27 του 2020? Ότι δεν είναι σωστά τα ποσοτικά κριτήρια για την προβολή των κομμάτων, αλλά χρειάζονται και ποιοτικά κριτήρια. Είπε και ο κύριος Καστανίδης αρκετά σε σχέση με την αοριστία και αυτής της ερμηνείας. Λέει η απόφαση, την έχω μπροστά μου,
η ευχέρεια του δημοσιογράφου, ο οποίος έχει τη σχετική ευθύνη σε ένα ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, να αξιολογεί και να επιλέγει από το σύνολο της καθημερινής δραστηριότητας των πολιτικών κομμάτων εκείνο το γεγονός της επικαιρότητας που είναι άξιο μετάδοσης και παρουσίασης. Καταρχήν, δεν υπάρχει κανένας δημοσιογράφος είτε σε ραδιόφωνο είτε στη τηλεόραση, στα δελτία ειδήσεων, που να καθορίζει την ατζέντα και τη θεματολογία του δελτίου. Την καθορίζουν οι διευθύνσεις και οι διοικήσεις των σταθμών και όχι ο δημοσιογράφος. Πρώτο φάουλ της απόφασης. Δεν υπάρχει επομένως κανένα θέμα δημοσιογραφικής ελευθερίας. Αλλά ας πάρουμε συγκεκριμένα. Εμείς χτες, ως ΚΚΕ, είχαμε μια ημερίδα με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. 70 χρόνια από την είσοδο της χώρας στο ΝΑΤΟ. Κάποιοι ενδεχομένως, οι περισσότεροι, να μην τη θεωρείτε άξιο μετάδοσης. Δείτε σήμερα, κύριε Πρόεδρε, πόσα κανάλια, τα ιδιωτικά, γιατί η κρατική τηλεόραση έχει τουλάχιστον μια υποχρέωση να την προβάλλει, θα προβάλλουν το συγκεκριμένο γεγονός. Πόσα, δείτε, κάντε έναν έλεγχο σήμερα. Πόσα κανάλια, κανένα. Να γιατί μπήκαν τα ποσοτικά κριτήρια. Γιατί τουλάχιστον υπάρχει ένα 5% του ελληνικού λαού, αυτό που ψηφίζει το ΚΚΕ ή άλλα κόμματα, που θεωρεί ότι αυτό το γεγονός είναι άξιο μετάδοσης και θέλω να το παρακολουθήσω, θέλω να ενημερωθώ. Ακόμη και αυτή η απόφαση δεν μιλάει, που ξαναλέω είναι απαράδεκτη απόφαση, σας μέμφεται ας το πούμε, σε σχέση με την αοριστολογία και την αόριστη αιτιολογία της επιβολής των προστήμων. Εδώ μιλάμε όμως για συγκεκριμένα περιστατικά που έχει την ευθύνη το ΕΣΟΥΡΟΥ να τα επισημαίνει και να επιβάλλει πρόστιμα. Πώς δικαιολογείται για παράδειγμα και πώς νομιμοποιείται ακόμη και με αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι για ένα γεγονός στο Δελτίο Ειδήσεων που θεωρείται άξιο μετάδοσης και υπάρχει σχολιασμός από το κυβερνών κόμμα, από την αξιωματική αντιπολίτευση, παίζουν οι ανακοινώσεις δύο ή τριών κομμάτων και θάβονται όλες οι υπόλοιπες. Πώς δικαιολογείτε, πώς νομιμοποιείτε. Και αυτά τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα. Δεν είναι κατ' εξαίρεση, είναι καθημερινά και κατ' εξακολούθηση. Και μπορούμε να σας τα επισημάνουμε ένα προς ένα. Αν δεν μπορείτε να τα παρακολουθήσετε εσείς, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία τύπου των κομμάτων να σας πούμε ανά ημέρα και ανά δελτία ειδήσεων τι έχει γίνει όσον αφορά την προβολή για γεγονότα που είναι άξια μετάδοσης και αποκλείονται οι θέσεις των κομμάτων. Για να παρακάμψετε, αν θέλετε, και την ερμηνεία της απόφασης που λέει ότι δεν πρέπει να είναι αόριστη αιτιολογία αλλά πολύ συγκεκριμένη και ορισμένη. Παρακάτω. Πώς αλλιώς, εμείς αυτό το περιβάλλον το έχουμε ονομάσει μηντιακό αυταρχισμό. Και πώς αλλιώς τεκμηριώνεται αυτός ο μηντιακός αυταρχισμός? Τεκμηριώνεται και με αυτό που αναφέρεται στην αρχή της έκθεσης πεπραγμένων του ΕΣΟΥΡΟΥ σε σχέση με την οδηγία 1808 του 2018 που ενσωματώθηκε με τον νόμο του 2021 όσον αφορά με τις πλατφόρμες διαμοιρασμού. Εκεί κι αν υπάρχει αυταρχισμός και αποκλεισμός. Εκεί κι αν θα υπάρξει το επόμενο διάστημα. Και το ζήτημα αυτό είναι σοβαρό, αν όχι σοβαρότερο, εξαιτίας της δυναμικής που αποκτούν τα συγκεκριμένα μέσα όσον αφορά την ενημέρωση του λαού. Να σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα. Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Το έχουμε καταγγείλει. Τοποθέτηση στελέχους του ΚΚΕ, μέλος του πολιτικού γραφείου, την πρώτη μέρα έναρξης του πολέμου στην Ουκρανία, όπου αναφερότανε στη δική μας εκτίμηση για το χαρακτήρα του πολέμου και όχι στο ευρωατλαντικό αφήγημα όλων των υπολείπων, έχει κατέβει από το YouTube. Γιατί παραπληροφορεί και θέτει σε κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Αυτός είναι ο μηντιακός αυταρχισμός, η δυστοπία που έχουμε μπροστά μας. Και θα σας τα στείλουμε και πολύ συγκεκριμένα αυτά τα στοιχεία
και να υπάρχει μια τοποθέτηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, μιας και είναι και αρμόδιο και για τις πλατφόρμες διαμοιρασμού. Εμείς ούτε τον νόμο ψηφίσαμε, τον συγκεκριμένο νόμο, ούτε την οδηγία, όπως κάνατε όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Όμως αυτό το θεσμικό πλαίσιο ανοίγει τέτοιους δρόμους. Γιατί πέρα από το ζήτημα των ψευδών ειδήσεων, όπως τις ερμηνεύει ο καθένας, ανοίγει ζητήματα ρητορικής μίσους και εκεί ανοίγουν επικίνδυνοι δρόμοι για το τι θεωρείται μίσος και ρητορική μίσους. Και με ποια κριτήρια θα φιλτράρονται και θα επιλέγονται οι τοποθετήσεις, διάφορες τοποθετήσεις. Μέχρι και μουσικά έργα έχουν κατέβει από αυτές τις πλατφόρμες επειδή δεν συνάδουν με τους κανόνες αυτούς που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελειώνω με το εξής. Για μας το πρόβλημα δεν είναι κυρίως θεσμικό. Οι προσεγγίσεις και τοποθετήσεις των άλλων κομμάτων θέτουν κυρίως θεσμικά ζητήματα. Για μας το ζήτημα δεν είναι κυρίως θεσμικό. Το ζήτημα είναι πολιτικό και το ζήτημα είναι ιδιοκτησιακό. Όσο η ενημέρωση βρίσκεται στα χέρια των μεγάλων επιχειρηματιών, εφοπλιστών, βιομηχάνων κτλ. Κτλ. Τότε αυτή θα μεταδίδεται, θα φιλτράρεται, θα αποκλείεται ανάλογα με το τι υπηρετεί τα οικονομικά, επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα των ιδιοκτητών τους. Γιατί καλά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και διαμαρτύρεται για το 16% μέσον όρο που έχει στα δελτία ειδήσεων, όμως το ραδιοτηλεπτικό τοπίο το σημερινό με τους ιδιοκτήτες έχει τη σφραγίδα του. Αυτός το διαμόρφωσε. Αυτός διαμόρφωσε αυτό το τοπίο. Όταν εμείς λέγαμε τότε, όταν φτιαχνόταν ο νόμος Παπά, ότι δεν μπορεί η ενημέρωση να είναι εμπόρευμα, γιατί πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό, μας λέγατε τότε, κυρία Γκαρά, ότι τα κανάλια είναι σπόρια μεγάλα πορτοφόλια. Λουστείτε τα λοιπόν τα μεγάλα πορτοφόλια. Όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Λουστείτε τα μεγάλα πορτοφόλια. Όταν σας λέγαμε τότε ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την πολυφωνία των κομμάτων, τότε εσείς συμφωνούσατε με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ για να διαμορφώσετε την υπάρχουσα σύνθεση του ΕΣΟΥΡΟΥ από τον πρόεδρο και όλα τα υπόλοιπα μέλη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση του 2019 συμφωνήσατε η σύνθεση των ανεξαρτήτων αρχών συμπεριλαμβανομένου του ΕΣΟΥΡΟΥ να προκύπτει όχι με βάση τα 4/5 της διάσκεψης των Προέδρων, αλλά με βάση τα 3/5, δηλαδή μια κυβέρνηση και μια κυβερνητική πλειοψηφία να είναι ακόμη πιο εύκολο να ελέγχει τη συγκεκριμένη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αυτά είναι τα πεπραγμένα σας. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε αυταπάτες, δεν περιμένουμε από την Ολομέλεια να κάνει αυτό που άκουσα εισηγητικά, τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες κτλ. Κτλ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά. Στις υπόλοιπες χώρες έχουμε και εμείς εικόνα του τι γίνεται. Για να βγει κομμουνιστής σε ευρωπαϊκά κανάλια πρέπει να αναστηθεί ο Λάζαρος. Δεν έχουμε επομένως καμία τέτοια αυταπάτη. Αυτό που θα κάνουμε είναι να θέτουμε αυτά τα ζητήματα, να αναδεικνύουμε στο λαό αυτά τα ζητήματα και κυρίως να προσπαθούμε έτσι ώστε το μήνυμα του ΚΚΕ να ξεπερνάει τα στεγανά αυτού του μηντιακού αυταρχισμού και να γίνεται φανερό ότι το μεγάλο εμπόδιο στην πραγματική και αντικειμενική όσο είναι δυνατόν ενημέρωση του λαού είναι η ίδια η ιδιοκτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης από τους μεγάλους επιχειρηματίες.